Και το ξαναείπα και το ξαναλέω και τώρα, μου θέλεις. Ναι, έπρεπε να πάρουμε την πέμπτη δόση. Τέρμα. Από κάποια γκρουπούσκουλα να πούμε τα οποία έτσι γουστάρουνε. Συμπέρασμα. Πώς πρέπει να δώσουμε τα λεφτά. Από την άλλη πλευρά, πρέπει να εφαρμόσουμε κανόνες Ζιμπάμπουε ή του Νέου Σουδάν. Αν ο καθένας πει δεν πληρώνω, δεν πουλάω, δεν θέλω να βρείτε να κόψετε το λαιμό σας, τότε θα χάσουμε όλη μας την περιουσία. Γιατί δεν χάσαμε που ο ΟΤΕ πουλήθηκε με 400 εκατομμύρια ευρώ. Καλό είναι. Υπέγραψαν συλλογική σύμβαση στον ΟΣΕ, η οποία τους επιστρέφει όσα τους πήρε πίσω το μνημόνιο. Τόσο ο πρόεδρος του οργανισμού που υπέγραψε αυτή τη σύμβαση δεν πρέπει να πάει φυλακή. Οι reporters. Πείτε μας τη γνώμη σας για τα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση για το κυκλοφοριακό. Α, πρόκειται για καταπληκτικά μέτρα. Επιτέλους καιρός ήταν να μπει κάποια τάξη σε αυτό το χάος. Θα ωφελήσει ή θα βλάψει την οικονομία μας, υποτίμηση της δραχμής. Μα το ρωτάτε. Όχι μόνο θα ωφελήσει, θα μας κάνει όλους να τρώμε με χρυσά κουπάλια. Σωθήκαμε. Σωθήκαμε. Το γεγονός ότι αυξήθηκαν τα πάντα, φως, νερό, τηλέφωνο, είδη διατροφής, δεν σας ανησυχεί καθόλου? Αντίθετα, με ικανοποιούν αφάνταστα. Θα έπρεπε να είχαν ληφθεί τέτοια μέτρα από πολύ καιρό. Το γεγονός της βαριάς φορολογίας θα πρέπει όμως να σας βρίσκει αντίθετο. Α, κάθε άλλο. Νιώθω υπερήφανος που μπορώ να προσφέρω στην ανάπτυξη της εθνικής μας οικονομίας. Για το δακτύλιο, τι έχετε να πείτε? Α, αυτός ο υπέροχος δακτύλιος. Αυτό είναι μέτρο. Δηλαδή είσαστε ευχαριστημένοι? Ευχαριστημένοι δεν λέει τίποτα. Είμαστε ευτυχισμένοι. Ήταν μια εκπομπή των Reporters με ζωντανές συνεντεύξεις των μελών της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ.